Προσπάθεια δυσφήμισης της Αγίας Νάπας και κατ' επέκταση της Κύπρου, βλέπει ο Δήμαρχος Γιάννης Καρούσος πίσω από δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης για όργια στην πόλη του. Όπως δήλωσε στο ΡΙΚ, θα διαβιβάσει πρόσκληση στους δημοσιογράφους με όλα τα έξοδα πληρωμένα να επισκεφθούν την Αγία Νάπα, ώστε να διαπιστώσουν ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Στο ίδιο έργο θεατές μεσούσης της καλοκαιρινής περίοδου, η Κύπρος βρέθηκε και πάλι στο στόχαστρο μέσων ενημέρωσης στη Βρετανία, τα οποία κάνουν λόγο για όργια στην Αγία Νάπα. Στη δημοσιότητα έδωσαν και βίντεο διάρκειας 17 μόλις δευτερολέπτων, στο οποίο, όπως υποστηρίζουν, απεικονίζονται νεαροί, άντρες και γυναίκες, να επιδίδονται σε ερωτικά παιχνίδια σε δημόσιους χώρους. Η εφημερίδα που έχει ανάψει αυτό το βίντεο θα πάρει, όπως είπα, πρόκληση από το Δήμο Αγίας Νάπας. Θα καλέσουμε τους δημοσιογράφους με δικά μας έξοδα να έρθουν για να πάνε να τους δείξουμε την Αγία Νάπα όπως τη γνωρίζουμε εμείς, για να δούμε αν θα ανακαλύψουν πάλι έτσι είδους τρόπους διασκέδασης. Στο δημοσίευμα αναφέρεται σεξ, ερωτικά παιχνίδια, άφθονο αλκοόλ και όργια. Αυτό είναι το σκηνικό που επικρατεί και φέτος το καλοκαίρι στην Αγία Νάπα, η οποία έχει κατακλειστεί από χιλιάδες τουρίστες, κυρίως Βρετανούς και Ρώσους, που κάθε βράδυ ξεσαλώνουν. Η Αγία Νάπα φέτος διανύει την καλύτερη της τουριστική περίοδο που είχε ποτέ. Έχει φτάσει η αύξηση των τουριστών σε επίπεδα ρεκόρ. Και κάθε φορά που η Αγία Νάπα έχει αυτά τα ρεκόρ, βλέπουμε ορισμένους να ασχολούνται με το δέντρο αντί με το δάσος και με ορισμένα μεμονωμένους τρόπους διασκέδασης που μπορεί να υπάρχουν. Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας έδωσε τη δική του εξήγηση για τα κίνητρα αυτών που κρύβονται πίσω από την προσπάθεια δυσφήμισης του ξακουστού παραλιακού θερέτρου της Κύπρου. Εγώ βλέπω μια επίθεση που δέχεται η Αγία Νάπα για η Κύπρος, διότι πάμε καλά. Έχουμε, όπως είπαμε, όχι μόνο η Αγία Νάπα έχει ρεκόρ αφιξίων, έχει όλη η Κύπρος και κάποιοι προσπαθούν με ό,τι όπλα έχουν στη διάθεσή τους να πολεμήσουν την Κύπρο. Γιατί σίγουρα αυτό δεν βολεύει τους ανταγωνιστικούς προορισμούς προς εμάς. Στο πρόσφατο παρελθόν, ανέφερε ο κ. Καρούσος, βρετανικό μέσο ενημέρωσης δημοσίευσε παρόμοιο βίντεο και από τη διερεύνηση που έγινε στη συνέχεια από τους αρμοδίους του Δήμου Αγίας Νάπας, διαφάνηκε ότι χρονολογείται από το 2009.